Είμαστε στο Μόναχο, στη Βαβάρια. Ένα από τα πιο πλούσια κρατήρια της χώρας. Οι Γερμανοί Πράσινοι τα πήγαν εξαιρετικά στις ευρωεκλογές. Είναι το δεύτερο σε ποσοστά πολιτικό κόμμα της χώρας τώρα. Ο Στέφαν είναι χαρούμενος. Εδώ έχει στηθεί ένα πάρτι του κόμματος με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς όμως εξηγείται αυτή η στροφή των Γερμανών ψηφοφόρων στους Πράσινους? Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αισθάνομαι υπέροχα. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε ποτέ ξανά τόσο μεγάλο ποσοστό. Είμαστε περίπου στο 21%. Είμαι συγκινημένος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με την οικολογία, τη μάχη ενάντια στην άκρα δεξιά, να υποστηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να δούμε τι γίνεται με την ανεργία των νέων σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτή τη γειτόνια του Μονάχου, ο Στέφαν έχει στην ιδιοκτησία του μερικές παμπ, έναν φούρνο και ένα Maximilian, ένα δηλαδή βαβαρικό εστιατόριο που σερβίρει παραδοσιακό φαγητό. Για πολλά χρόνια ψήφισε τους συντηρητικούς χριστιανού κοινωνιστές της Βαβαρίας, ενώ κάποιες φορές ψήφισε και τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν θα ξαναψηφίσει κανέναν από τους δύο. Γιατί? Δεν μπορούσα πλέον να ακολουθήσω τα βήματα χελώνας που κάνουν οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, κατά την άποψή μου, μόνο οι πράσινοι δρούν άμεσα. Είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που κατανόησε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Όχι σε 10-15 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή. Από πού προέρχεται όμως αυτή η επίγουσα ανάγκη αλλαγής που ταράζει το πολιτικό τοπίο? Ταξιδέψαμε στη Βόρεια Βαβάρια για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εδώ τα δέντρα ξεραίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι ψηφοφόροι έχουν αρχίσει να κατανοούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι θεωρίες ή απλά λόγια. Έχει σοβαρές συνέπειες στον τόπο που ζουν. Τεράστιοι φλοί δέντρων πέφτουν εδώ. Είναι γεμάτοι μύκητες. Εδώ βλέπετε τους μύκητες και τις τρύπες που έκαναν τα σκαθάρια. Το πρόβλημα είναι πως δεν ξεραίνονται 2-3 δέντρα, αλλά ολόκληρα δάση. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε πως δεν είναι οι μύκητες και τα σκαθάρια που σκοτώνουν αυτά τα πεύκα. Είναι η κλιματική αλλαγή. Δάση με πεύκα ξεραίνονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι κάτι δραματικό. Φοβούμαστε πως θα έχουμε έναν μαζικό αφανισμό δασών εδώ. Ο Ραλφ Στράουσμπεργκερ είναι ένας πολύ γνωστός δασολόγος. Δουλεύει στους Φίλους της Γης, το γερμανικό παράρτημα αυτής της οικολογικής οργάνωσης. Για να αντιμετωπίσουν τα επερχόμενα κύματα καύσωνα και την ξηρασία, έπεισε τους ντόπιους ιδιοκτήτες δασών να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το πιο μεγάλο project αναδάσωσης που έχει γίνει ποτέ στη Βαβάρια. Η κατάσταση είναι δραματική. Εάν οι πολιτικοί δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή, θα έχουμε εδώ κλιματικές συνθήκες Μεσογείου. Η θερμοκρασία θα ανέβει 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Τα τοπικά είδη δέντρων δεν θα αντέξουν, θα πεθάνουν. Χρειάζεται μια τεράστια αναδάσωση. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα πεύκα και τα έλατα με βελανιδιές και οξκές. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε βιώσιμα δάση στο μέλλον. Συναντάμε ξανά τον Στέφαν. Γράφει στο χαρτί κάποιες από τις σκέψεις του για την Ευρώπη για να τις διαβάσει στο λόγο που θα βγάλει στην Εκκλησία. Πρόσφατα επανεξελέγει στο Συμβούλιο της Ενωρίας στην Καθολική Γνώτα του Αγίου Μαξιμιλιανού. Διάβασε το κείμενο που έγραψε στην Εκκλησία. Προειδοποιεί τον κόσμο για τον ρατσισμό και τον εθνικισμό που διαρκώς αυξάνονται στη χώρα του. Θεέ μου, μην επιτρέψει αυτή η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα στην Ευρώπη να χαθεί. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Μετά τη λειτουργία προσφέρουν σε όλους τους σπόρους λουλουδιών για να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα στην περιοχή. Ο Στέφαν μας δείχνει τις κυψέλες στη στέγη του Πρεσβυτέριου. Πριν λίγο καιρό, ένα ψήφισμα για την προστασία της βιοποικιλότητας συγκέντρωσε εδώ τεράστια υποστήριξη. Υπέγραψαν περίπου 2 εκατομμύρια Βαβαροί. Υπογράψατε το ψήφισμα για τη διάσωση των μελισσών? Συμμετείχα. Ήμουν από τους πρώτους που υπέγραψαν. Εξεπλάγει που υπέγραψαν τόσοι πολλοί εδώ στη Βαβαρία. Ο κόσμος έχει βαρθεί τα πολλά λόγια. Ο κόσμος θέλει αλλαγές. Πραγματικές αλλαγές. Το είδατε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Οι ψηφοφόροι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μαζική χρήση φυτοφαρμάκων στη Γεωργία και στη δασοκομεία είναι σοβαρή απειλή για τους φυσικούς πόρους. Οι μελισσοκόμοι είναι και αυτοί εξακριωμένοι. Ένας από αυτούς, ο Ματίας Ριλ, έπρεπε να σώσει επιγόντως τα μελίσια του. Η εκένωση αυτή έπρεπε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο, γιατί ξέραμε πως το ελικόπτερο με τα χημικά θα έφτανε από λεπτό σε λεπτό.
8 άνθρωποι βοηθήσαμε για να γίνει η μεταφορά των μελισσιών. Τις βάλετε στο αμάξι. Ναι, μέσα στο σκοτάδι φτάσαμε σε αυτό το μέρος. Όλα έγιναν πολύ βιαστικά. Η περιοχή τώρα είναι κορεσμένη. Λόγω των κυψελών που φέραμε εδώ για να αποφύγουμε τη δηλητηρίαση των μελισσών. Σάκασαν με ένα εντομοκτόνο για να εξαφανίσουν τον τσιγκάνικο σπόρο. Και αυτό επιταχύνει τη διαδικασία της αλλαγής. Σε κάθε ένα από αυτά τα κουτιά υπάρχουν 20 με 30.000 μέλισσες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι το εντομοκτόνο δεν επηρεάζει αυτή τη διαδικασία μέσα στις κυψέλες. Η ψήφος στους πρασίνους μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή στην επερχόμενη μεταρρύθμιση στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Θα αλλάξουν άραγε οι σημερινές μέθοδοι βιομηχανοποιημένης γεωργίας. Οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σκληρές. Σύμφωνα με τον Ματίας Ρίλ, πρέπει να απαγορευτεί η εκτενής χρήση χημικών ουσιών. Είμαι στη μέση μιας πράσινης ερήμου. Πέρα από τα σπαρμένα φυτά, δεν υπάρχει τίποτε άλλο σε αυτό το χωράφι. Μια μέλισσα μπορεί να λιμοκτονήσει σε αυτή την ερήμου. Όταν δεν τη σκοτώνουν τα εντομοκτώνα, οι μέλισσες πεθαίνουν από πείνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να εφαρμόσει μια πιο πράσινη ατζέντα εάν οι οικολόγοι μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ευρύτερη πολιτική συμμαχία. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη γεωργία. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν στην Ευρώπη και μάλιστα άμεσα. Οι αγρότες αυτοί που κάνουν κάτι για μας, για την κοινωνία και το περιβάλλον, πρέπει να ανταμείβονται άμεσα. Και αυτό το σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων πρέπει να αλλάξει σύντομα.